Πρόσωπον του Πατρός μου του εν ουρανείς. Ήρθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου σώσε του απολωλός, τι ημίν δοκεί, εάν γέννηται την ιε ανθρώπου, εκατόν πρόβατα και πλανηθιέν εξ αυτών, ουχή αφήστε εν ενίκοντα εννέα επί τα όρη, πορευθεί ζητή το πλανόμενον. Και αν γέννηται εύρην αυτό, αμήν λέγω εμήν ότι χέρι επ' αυτό μάλλον, ή επί της ενενίκοντα εννέα της μη πεπλανημένης. Ούτως σου καίσθη θέλημα έμπρεσον του Πατρός ημών του εν ουρανείς, ή να απόλυτε εις των μικρών τούτων. Εάν δε αμαρτήσει είσαι ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσει εκέρδισας τον αδελφόν σου, εάν δε μη ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, ή να επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών, σταθεί παν ρήμων. Εάν δε παρακούσει αυτόν υπέτει η Εκκλησία, εάν δε και της Εκκλησίας παρακούσει, έστως Υιός περοεθνικός και ο τελώνης. Αμήν λέγω ημίν, πως εάν δύσετε επί της γης, έστε δεδεμένα εν το ουρανό, και ως αν λύσετε επί της γης, έστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλι αμήν λέγω ημίν, ότι αν δύο ημών συμφωνήσουν επί της γης περί παντός πράγματος, ουε αν αιτήσονται, γεννήσετε αυτής παρά του Πατρός μου του εν ουρανείς. Ουπέρες οι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το αιμόν όνομα, εκείμοι εν μέσω αυτού